δεχτούμε τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, Μύρο Χιλετζάκης, εδώ στο στούντιο. Είναι το ποδαρικό στο στούντιο. Καλά θα πάει η χρονιά. Και πιστεύω να πάει καλά η χρονιά. Καλά θα πάει η χρονιά, καλά θα πάνε οι εκπομπές. Δεν ξέρω η παραγωγή μας άμα πάνε καλά. Άμα πάνε καλά ο πρωτογενής τομέας, οι κτηνοτρόφοι και τα αμπελοϊνικά ελαιοκομικά προϊόντα του νησιού. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία. Ξανασηκώνομαι πάλι για να έχουμε και το σχόλιο του κυρίου Χιλετζάκη. Δύσκολη σεζόν στην αμπελοκαλλιέργεια της Κρήτης. Υψηλές οι προσδοκίες αρχικά, αρνητικό το πρόσημο στο τέλος. Γιατί? Θα μας το επιβεβαιώσει ο κύριος Χιλετζάκης. Είναι στοιχεία μέσα από το ρεπορτάζ. Έχουν καταστραφεί μέχρι και σήμερα τουλάχιστον περισσότεροι από 200 τόνοι σταφίδας σε επίπεδο Ηρακλείου και έχουν πληγεί περιοχές όπως οι Αρχάνες, ο Προφήτης Ηλίας, οι Δαφνές, το Κυπαρίσι, το Βενεράτο, η Αυγενική και τα Κεράσια. Ισχύει, κύριε Χιλετζάκη? Ναι, είναι πάνω από 250 τόνοι η σταφίδα που βράχηκε, που στο παραπέντε δεν προλάβανε να τη μαζόξουν οι παραγωγοί, όπως το λέμε εμείς. Δυστυχώς ήταν μια καλή χρονιά για τον παραγωγό, για τον αμπελουργό. Είχαμε ένα βαρύ χειμώνα, είχαμε ένα δροσερό καλοκαίρι και δυστυχώς το τέλος μας τα χάλασε. Η κλιματική αλλαγή έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Είμαστε μάρτυρες την τελευταία δεκαετία σε πάρα πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα και αυτό που έγινε το καλοκαίρι του 2022 έχει ξαναγίνει τον Αύγουστο πάλι, το καλοκαίρι του 2015. Δηλαδή το ποσοστό των καλλιεργητών, των αμπελουργών που δεν μπήκαν καν μέσα στα αμπέλια τους για να τριγύσουν, στα επιτραπέζια. 90+. Οι 9 στους 10 δηλαδή. Οι 9 στους 10 δεν πήγανε καθόλου να τριγύσουν τα μπέλη. Και αυτοί που μπήκαν να το τριγύσουν πήραν ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό αναλόγως στην περιοχή που είχαν τα μπέλια τους. Μάλιστα. Και τι γίνεται τώρα, τι περιμένουμε? Ο ΕΛΓΑ ήδη, και συγχαρητήρια στον ΕΛΓΑ Κρήτης, ήδη ολοκληρώνει τη διαδικασία. Ευτυχώς ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με το άρθρο 36 επάνδρωσε τον ΕΛΓΑ Κρήτης με έξτρα άτομα προσωπικό. Οι εκτιμήσεις σε πάρα πολλές περιοχές ολοκληρώνονται και σε αυτές που δεν έχουν ολοκληρωθεί είναι στο 50% της εκτίμησης. Θεωρούμε ότι θα πάρουμε μια γενναία προκαταβολή μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο και αν αυτό είναι μάλλον το καλύτερο έργο είναι να πάρουμε μια εγκαθάριση μέχρι το Δεκέμβριο. Αλλά μια προκαταβολή της τάξης του 70 με 80% θεωρώ ότι την έχουμε σίγουρη. Να πάμε λίγο στη σταφίδα. Θα πάμε στη σταφίδα. Τι έχουμε με τη σταφίδα? Η Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης είχε κάνει άλματα μέσα στο 22 και τα άλματα αυτά ήταν ότι καταφέραμε να βάλουμε και να νομοθετήσουμε το θεσμικό πλαίσιο των κηλικίων στα σχολεία και να βάλουμε τη σταφίδα μας, την κριτική σταφίδα, την Μπούγουε σταφίδα Κρήτης, να τη βάλουμε επιτέλους στα κηλικία και να τη γεύονται τα κριτικόπουλα και μακάρι στο μέλλον να μπορούν να τη γεύονται και τα ελληνόπουλα τη δικιά μας σταφίδα την κριτική. Τώρα, λίγες μέρες που έχουν ανοίξει τα σχολεία, υπάρχουν πάρα πολλά θετικά, πολύ θετικά μηνύματα από τα κηλικία μας. Ζητάνε σταφίδα. Σήμερα το πρωί, Ένωση Σουλτανοπαραγωγών, πήγαμε και κάναμε την πρώτη συσκευασία για να διαθέσουμε τη σταφίδα. Είχαμε ένα όραμα για τη σταφίδα. Ναι. Η συνεταιριστική οργάνωση Ιξώς έδωσε μία τιμή πολύ καλή και πολύ δυνατή, που αυτή η τιμή ήταν στα 2 ευρώ στον άσο στον παραγωγό. Ναι. Δυστυχώς όμως ο καιρός μας χάλασε το παραπέντε και οι ποσότητες που αναμέναμε να σταφιδοποιήσουμε και να βάλουμε μέσα στις αποθήκες μας δεν είναι οι αναμενόμενες του σήμερα. Κοιτάμε να καλύψουμε τα σχολεία, κοιτάμε να καλύψουμε τα παιδιά μας που πραγματικά πρέπει αυτή την υπερτροφή να μπει στη διατροφή τους, γιατί τα ελληνόπουλα και ειδικά τα κριτικόπουλα το 30% πάσχει από παχυσαρκία και η παχυσαρκία είναι από την κακή διατροφή. Επομένως, είναι ένας μεγάλος στόχος της Ένωσης Ηρακλείου, της Ένωσης Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης, αλλά και των ιδιωτών και των συνεταιριστικών οργανώσεων που εμπλέκονται με τη σταφίδα και με τη σουλτανίνα, να βγάλουμε ένα υγιές προϊόν, ένα προϊόν βιολογικής καλλιέργειας, που αυτό το προϊόν θα μπει στα σχολεία, θα μπει στα παιδιά μας και είναι το αύριό μας. Λοιπόν, καταναλωτές. Έχουμε σύνδεση και με Θεσσαλονίκη. Πάμε στη σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μπέλια, να αναφερθούμε στα μπέλια. Με Μύρο Χιλετζάκη εδώ στο στούντιο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Μπαντζήρη, δασολόγο, περιβαλλοντολόγο, προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε για τον αστικό αμπελώνα στη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα από τη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Είμαστε καλά. Καλησπέρα από το ηλιόλουστο Ηράκλειο. Άλλες συνθήκες. Τέλειο. Άλλες συνθήκες, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη και συννεφιασμένη. Αλλά χαμογελαστή. Το ίδιο ηλιόλουστο και συννεφιασμένη. Χαμογελαστοί άνθρωποι, όπως εσείς. Λοιπόν. Είμαστε καλά. Ο τρίγος πραγματοποιήθηκε.
Ο Τρίγος πραγματοποιήθηκε. Τέλη Αυγούστου έγινε ο Τρίγος των Λευκών και πριν από μια εβδομάδα έγινε και ο Τρίγος των... Ερυθρών ποικιλίων. Των Ερυθρών ποικιλίων. Τέσσερις ποικιλίες έχει ο Αμπελώνας. Παίρνω εγώ τώρα το λόγο. Βέβαια, πάμε. Να τέχει. Τέσσερις ποικιλίες το 2013. Ναι. Με τη βοήθεια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου φτιάχτηκε αυτός ο αστικός Αμπελώνας. Είναι ο πρώτος στην Ελλάδα. Ναι. Αυτός ο αστικός Αμπελώνας είναι περίπου δύο στρέμματα. Έχει τέσσερις διγενείς ποικιλίες, δύο λευκές, δύο κόκκινες. Αυτός ο αστικός Αμπελώνας έγινε αντιγραφή από άλλους αστικούς αμπελώνες που είναι ανά την Ευρώπη. Και αυτός ο αστικός αμπελώνας, η Κρήτη πάντα, έρχεται πρώτη. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ματζήρη, είπαμε ο Τρίγος πραγματοποιήθηκε σε κλίμα γιορτινό. Και όταν μιλάμε για ένα αστικό αμπελώνα, τι εννοούμε? Όταν μιλάμε για ένα αστικό αμπελώνα, μιλούμε για μια καλλιέργεια αμπελουργική μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Δηλαδή σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, κάτω από το Καφτατζόγλιο, στην Αγίου Δημητρίου. Εδώ από το 2013, όπως είπατε, έχει αναπτυχθεί και έχει δημιουργηθεί ο αστικός αμπελώνας. Ένα αμπέλι δηλαδή του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως μια μορφή εναλλακτικού πρασίνου, θα λέγαμε. Αντί να κάνουμε ένα πάρκο δηλαδή με το χαρακτήρα που συνήθως ξέρουμε, είπαμε να κάνουμε ένα αμπέλι που να συνδέει το πράσινο με την ιστορική διαδρομή της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά και την καλλιέργεια του αμπελιού. Στόχος και σκοπός ήταν πολλαπλός, θα λέγαμε, και εκπαιδευτικός, και οικολογικός και κοινωνικός για την ανάπτυξη των αμπελών. Υπάρχει σχεδιασμός για προέκταση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης και αναφέρομαι στην αμπελοκαλλιέργεια? Ισχύει αυτό, υπάρχει μια πρόβλεψη να αναπτυχθεί ο αστικός αμπελώνας και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί ο αστικός που είμαστε τώρα είναι στην ανατολική πλευρά της πόλης. Ναι. Όπως και άλλες μορφές, τα λέγαμε, εναλλακτικού πρασίνου, όπως η αστική λαχανόκηπη. Δίπλα στο αμπέλι εδώ έχουμε και τον αστικό λαχανόκηπη, που είναι μια πρωτοβουλία της γειτονιάς. Στόχος ήταν η γειτονιά να κατέβει από το μπαλκόνι και να δει εδώ, στον ανοιχτό φόρο. Και η συμμετοχή όντως έχει και ενδιαφέρον, αλλά και είναι και πολύτιμη για μας ό,τι αφορά τη συνεργασία των υπηρεσιών με τους πολίτες. Μάλιστα. Και τη γειτονιά. Διαφύλαξη δηλαδή. Βέβαια, βέβαια, ολοκληρώστε. Ήθελα να σταθώ λίγο στο γεγονός, αυτό που είπε και ο κύριος Κιλετζάκης πριν από λίγο, ότι μιλάμε για έναν αστικό αμπελώνα και έφερε ως παράδειγμα τις κρεβατίνες, για παράδειγμα, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Και τι μου είπατε στο διάλειμμα, αν κάποιος δει μια αερογραφία από ψηλά τα Χανιά, τι θα διαπιστώσει? Αν γκουγκλάρουμε τα Χανιά και μπούμε στην εφαρμογή που έχουμε όλοι στα τηλέφωνά μας, μπορούμε να δούμε ότι πάρα πολλά στρέμματα, η μία ταράτσα δίπλα στην άλλη, ειδικά στα Χανιά, σκεπάζονται από κρεβατίνες. Χιλιάδες σταφύλια παράγονται στα Χανιά, στην πόλη των Χανίων, στις ταράτσες απάνω. Επομένως, ο αστικός αμπελώνας στην Ελλάδα ήταν ο αστικός αμπελώνας της Κρήτης. Και στο Ηράκλειο έχουμε τέτοια παραδείγματα, αλλά στα Χανιά περισσότερα. Κύριε Ματζήρη, γιατί όχι να συνεργαστείτε και με το Ηράκλειο και με την Κρήτη, να ανταλλάξετε έτσι την τεχνογνωσία και τη λογική που κυριαρχεί? Κάθε συνεργασία είναι πολύτιμη και ενδιαφέρουσα, ιδίως με την Κρήτη. Λοιπόν, εδώ, να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας καλησπερίσω και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Μια χαρά, εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κιλετζάκη, να κλείσουμε λίγο. Θα πάτε το Σκάνι? Θα πάμε το Σκάνι. Ή κάνω λάθος? Ναι, 29 του μήνα φεύγουμε. Ναι. Ναι. Ποιος ο λόγος? Στην Τοσκάνη μας φιλοξενούν ο Δήμος Τοσκάνης, ναι, να μας ξεναγήσει στα εινοποιεία του, στους αμπελώνες του, και αυτό το πάντρεμα του κρητικού αμπελώνα με το αμπελώνα της Τοσκάνης, ναι, να έρθει πιο κοντά. Ο κρητικός αμπελώνας είναι ο πιο ιστορικός αμπελώνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αριθμεί 4.000 και πλέον χρόνια. Είναι τιμή μου που είμαι πρόεδρος στην τοπική κοινότητα Αρχανών, γιατί στην τοπική κοινότητα Αρχανών βρίσκεται το πρώτο ευρωπαϊκό πατητή, το πρώτο μάλλον πατητήρι της Μεσογείου, που αριθμεί 4.000 και πλέον χρόνια, το πατητήρι του Βαθυπέτρου. Ναι. Και αυτή η ιστορία μας, η κουλτούρα μας, το DNA μας, θα το παντρέψουμε με το DNA της Τοσκάνης, που δένει πάρα πολύ. Κύριε Χιλετζάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε. Σεζόν. Σας ευχαριστώ θερμά.